Πριν 3 μήνες έκανα το πρώτο μου βιντεάκι για το League of Legends Wild Rift, για το League of Legends και τα κινητά και τις κονσόλες. Από τότε παίρνω καθημερινά μηνύματα τα οποία με ρωτάνε old school, πότε κυκλοφορεί το Wild Rift? Είχες πει αυτό, είχες πει εκείνο, ξέρουμε κανένα νέο? Και πάει λέγοντας. Είτε αυτό είναι σε κάποιο βίντεο το οποίο ανεβάζω στο κανάλι, ό,τι βίντεο και να είναι, Call of Duty, Counter Strike, οτιδήποτε. Αλλά ακόμα και στα live stream τα οποία έκανα στο Twitch, twitch.tv/oldschool. Αφού δεις αυτό το βίντεο, πέρα ρίξε ένα follow. Στριμμάνω σχεδόν καθημερινά. Η απάντηση πάντα σε όλους ήταν η ίδια. Μακάρι να ήξερα, θα έκανα ένα βίντεο όπως αυτό που είχα κάνει πριν 3 μήνες και είχε πιάσει 30 κάτι χιλιάδες προβολές μέσα σε λίγο καιρό. Τώρα γιατί με ρωτάνε όλοι? Δεν είμαι Rioter, είμαι απλά ένας partner της Riot, είμαι league partner. Δεν δουλεύω εκεί, άρα δεν γνωρίζω και τόσα πολλά insight. Σήμερα λοιπόν μαντέψτε γιατί έχουμε αυτό το βίντεο. Έχω info. Well, όχι κάτι inside, αλλά κάτι το οποίο πολλοί από εσάς δεν γνωρίζετε. Θες να συνεχίσει όλη αυτή η κάλυψη για το Wild Rift και γενικώς για το League of Legends στο κανάλι αυτό, κάνε like αυτό το βίντεο. Επίσης, θέλω να μου πείτε σε ποια πλατφόρμα θα κάτσετε να παίξετε αυτό το game. Σε iOS, Android, PS4, Xbox One ή σε Switch. Σημείωσε ότι δεν γνωρίζουμε ακόμα σε ποιες κονσόλες θα κυκλοφορήσει, απλά ξέρουμε ότι θα κυκλοφορήσει στις πιο γνωστές κονσόλες. Οι πιο γνωστές κονσόλες είναι αυτές τις τρεις. Τέλος, πάτε το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι από δίπλα ή εγγραφή αν το έχεις στα ελληνικά για να ενημερώνεις για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει στο κανάλι. Πάμε στο βίντεο! Καλησπέρα παιδιά, Old School εδώ. Προσωπικά περιμένω πώς και πώς το Wild Rift. Ασχολούμαι με την παραγωγή LOL content είτε σε βίντεο είτε σε live streams στο κανάλι μου στο Twitch από πάντα σχεδόν. Οπότε θέλω να προσθέσω στην γκάμα μου και αυτό εδώ το game. Όχι τόσο γιατί θα είναι ένα full hyped game. Well, ναι, είναι και αυτό το ότι άπειρος κόσμος θα αρχίσει να παίζει το Wild Rift αργά ή γρήγορα, το έχω πει και στο παρελθόν. Θα ξεπεράσει σε κόσμο αυτόν του League of Legends γιατί είναι ένα mobile game και θα μπορεί να το παίξει από διάφορες κονσόλες. Μέχρι και από το PC με κάποιον emulator, μέχρι να βγει κάτι official από τη Riot. Και τα mobile games είναι huge. Έχει και η μάνα μου κινητό, και η μάνα μου, ας πούμε, μπορεί να παίξει Wild Rift άμα θέλει. Αλλά ένας ακόμα λόγος είναι πως σε αντίθεση με το League of Legends, το οποίο είναι φτιαγμένο από μηχανή γραφικών, την οποία έχει φτιάξει η ίδια η Riot, εδώ πέρα έχουμε την Unreal Engine. Την Unreal Engine 4 συγκεκριμένα της Epic Games. Άρα μιλάμε για ένα game με διαφορετικά γραφικά από το League of Legends, όπως έχουμε δείξει ήδη στο προηγούμενο βιντεάκι, το οποίο θα αφήσω link στην περιγραφή, αλλά και διαφορετικά mechanics και κάποια skills τα οποία ξέρουμε ότι αλλάζουν για να είναι λίγο πιο απλά, για να μπορείς να παίξεις με τα δάχτυλα ή με κάποιον αναλογικό μοχλό. Επίσης, είπαν στο Wild Rift πολύ πιθανό να δούμε και κάποιους champions οι οποίοι δεν υπάρχουν στο LOL, αλλά ανήκουν στο universe. Άντε να δούμε. Στην αρχή λέγαμε πως υπάρχει μια πολύ μικρή πιθανότητα να δούμε κάποιο νέο για το game μέσα στον Ιανουάριο. Βέβαια, κάτι τέτοιο δεν έγινε τελικά ποτέ. Και, well, ο κόσμος κατηγόρησε, με έδειχνε με το χέρι και έλεγε: «Έχεις πει ότι θα γίνει τότε. Πες μας πότε θα είναι, ψεύτη». Λες και εγώ είπα ότι τότε στάνταρ. Ήταν μια θεωρία. Είδαμε ήδη το Teamfight Tactics και το Legends of Runeterra να κυκλοφορούν σε φορητές συσκευές με τις mobile εκδόσεις τους. Αλλά για το Wild Rift υπήρχε σιωπή. Πέρα από ένα βίντεο της Riot που κυκλοφόρησε 19 Μαρτίου, που δεν μας λέει τίποτα παραπάνω από όλα σας είπα εγώ στο βίντεο που έκανα πριν 3 μήνες. Link στην περιγραφή. Θα σας λύσει πολλές απορίες αυτό το βίντεο. Τέλος, το βίντεο της Riot κλείνουν λέγοντας πως για λίγο καιρό δεν θα έχουμε νέα τους. Μέχρι τότε, να προσέχουμε να μην κατεβάσουμε κανένα beta release που μπορεί να μας τάξει κάποιος, γιατί πολύ απλά δεν θα υπάρχει. Βαρά, προσέξτε. Πολλοί ήταν αυτοί που μολύνθηκαν όταν προσπάθησαν να κατεβάσουν το TFT Mobile πιο γρήγορα, όταν η Riot είπε ότι κυκλοφορεί σε λίγο καιρό το TFT Mobile, από μη επίσημες πηγές, γιατί κάποιος YouTuber ή κάποιο site και γενικά κόσμος που προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το hype του κόσμου με παραπληροφόρηση. Βρήκε κάπου ένα APK, δηλαδή ένα application file για τα Android, και το μοίρασε στο ίντερνετ επειδή το βρήκε στο kunaviblogspot.gr. Όποιος το κάνει πιο γρήγορα θα έχει και τα περισσότερα views ή τις περισσότερες επισκέψεις στο site του, άρα και τα περισσότερα λεφτά. Χωρίς να τον νοιάζει τι θα πάθει ο Γιωργάκης 13, που θα μπει όλος χαρά να το κατεβάσει. Και ξαφνικά οι φωτογραφίες της μάνας του θα βρεθούν στο ίντερνετ. Ακραίο παράδειγμα, μπορεί να συμβεί. Οι πιο συχνές ερωτήσεις είναι το πότε κυκλοφορεί το Wild Rift, το πώς μπορεί να πάρει τάξη στο game όταν κυκλοφορεί η beta, και πότε τελειώνει το giveaway για τα 3 Coven LeBlanc τα οποία κάνω. Σε βρίσκω που δεν το ξέρεις. Στο Instagram μου τρέχει ένα giveaway για 3 Coven LeBlanc. Έρχονται και άλλα στο μέλλον. Θα βρεις στο Instagram αυτή τη στιγμή στην οθόνη ή στο Cosket κάτω Pavlo Old School. Προλαβαίνεις να πάρεις μέρος. Λοιπόν, επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας δεν έχουμε, παρά μόνο θεωρίες.
Το μόνο που ξέρουμε είναι πως έρχεται αργά το 2020. Η Riot προσπαθεί να μην κάνει release όλα τα games ταυτόχρονα ή τουλάχιστον κοντινό χρονικό διάστημα για να μην διχάσει τον κόσμο. Οπότε, εφόσον έχουμε τώρα την closed beta του Valorant και το release του να έρχεται το καλοκαίρι, θεωρητικά δεν θα δούμε κάποιο release του Wild Rift μέχρι τότε. Όμως, κάποιοι λάβαν email από το Google Play, το οποίο λέει πως η Riot Games Inc. τους διάλεξε για να είναι οι playtesters, beta testers, πείτε το όπως θέλετε, και το League of Legends Wild Rift. Κάτι που δεν είναι fake, γιατί μπορώ να σας δείξω και τώρα στο κινητό μου, τότε μου αφήνει να το κατεβάσω. Η Riot Games λοιπόν έδωσε την επιλογή σε κάποιους να κάνουν install το Wild Rift σε early access μορφή, όμως εμφανίζει ένα error μόλις πας να πατήσεις το install. Λίγες ώρες αφού ξεκίνησε όλο αυτό, βγήκε στο Twitter ο Riot Druggles, ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Wild Rift, και είπε στον κόσμο να μην ανησυχεί που δεν μπορεί να κατεβάσει ακόμα, δεν κάνει κάτι λάθος ή πως κάνουν δοκιμές για να ξεκινήσουν το testing αργότερα το 2020. Άρα ξέρουμε πως έρχεται η beta του game. Επίσης ξέρουμε ότι φέτος, αργά όπως λένε, έρχεται και το release. Με βάση το κάθε πότε κυκλοφορούν τα games της Riot, πιστεύω πως θα δούμε το Wild Rift 1-2 μήνες αφού δούμε το Valorant να κυκλοφορεί. Αν υποθέσουμε πως το Valorant θα κυκλοφορήσει κοντά με τη Source 2 του CS, άρα Ιούνιο ή Ιούλιο, τότε θα δούμε την beta να κυκλοφορεί κάπου τον Ιούλιο με Σεπτέμβριο. Τέλος, όταν οι εταιρείες μιλάνε για κάποιο release λέγοντας αργά και όχι στα τέλη, μιλάνε συνήθως για φθινοπορεινή περίοδο, άρα Σεπτέμβριο με Νοέμβριο. Και ξαναλέω, όλα αυτά είναι υποθέσεις. Μπορεί αύριο να μπορείς να παίξεις το Wild Rift κανονικά, χωρίς beta, χωρίς τίποτα. Είναι υποθέσεις με βάση ό,τι έχουμε δει από τη Riot. Και ό,τι πιστεύω εγώ. Άρα, Ιούλιο με Σεπτέμβριο θα δούμε beta και release Σεπτέμβριο με Νοέμβριο, ανάλογα πότε θα κυκλοφορήσει η beta. Τώρα για το πώς μπορείτε να πάρετε access στο game, τα πράγματα είναι απλά. Δηλώνουμε το ενδιαφέρον μας στο App Store ή Play Store αντίστοιχα και όχι σε κάποιο third party market για εφαρμογές που μας έβαλε διαφήμιση στο ίντερνετ. Σας παρακαλώ, όχι. Έχει γεμίσει το ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ανακοινώθηκε το Wild Rift με sign in to play the game, official League of Legends app. Και πάει λέγοντας. Αν δεν είσαι στην Κίνα, δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο store πέρα από το App Store, τον iOS και το Play Store της Google για τα Android. Επίσης, μπορούμε να βάλουμε το email μας στο site της Riot και του Wild Rift. Εκεί πέρα δηλώνουμε ενδιαφέρον για κάθε update το οποίο θα έρχεται για το Wild Rift. Ανά πάσα στιγμή μπορεί από εκεί πέρα να ψάξουν beta testers για το game. Όσο και τις κονσόλες, δυστυχώς δεν ξέρουμε πολλά. Όπως λέει η Riot, θα περιμένουμε αφού κυκλοφορήσει το game. Άρα μάλλον μιλάμε για το 2021. Αυτά, ελπίζω να σας έλυσα κάποιες απορίες, να σας κίνησα λίγο παραπάνω και το ενδιαφέρον για το game. Να σταματήσει για λίγο καιρό ακόμα το πότε θα βγει το Wild Rift και πάει λέγοντας spam σε comments σε random video. Είμαι ένας κοινός παίκτης League of Legends σαν εσάς που απλά του αρέσει να ψάχνει πράγματα και να τα μεταφέρει σε εσάς κάθε πληροφορία την οποία μπορεί να έχει. Είμαι απλά ένας κοινός παίκτης, δεν είναι ότι έχω κάποιο special contact με τη Riot. Είμαι Riot partner, είμαι League partner βασικά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι γνωρίζω και πάρα πολλά. Οι ίδιοι δεν μπορούν να πούν πολλά. Όπως επίσης και πολλοί Rioters δεν γνωρίζουν πολλά για τα ίδια games Riot. Γιατί το κάθε ένα game το κάνει και διαφορετικό κομμάτι της εταιρείας. Οπότε όσο πιο ψηλά είσαι, τόσο περισσότερες πληροφορίες έχεις. Όσο πιο χαμηλά είσαι, τόσο πιο irrelevant. Σας περιμένω στο κανάλι μου στο Twitch, twitch.tv/oldschool. Πιθανόν να είμαι live κιόλας αυτή τη στιγμή. Αλλά τέλος, εάν θες να βοηθήσεις το κανάλι, στην περιγραφή από κάτω θα βρεις το Raid Shadow Legends. Δεν είναι κάποια διαφήμιση για το YouTube, αλλά είναι για το Twitch. Εάν είσαι από PC, δεν είναι διαθέσιμο αυτή η προσφορά για το κινητό και θες να βοηθήσεις το κανάλι, απλά κατεβάζεις το game και παίζεις το tutorial. Εάν σου αρέσει, συνεχίζεις. Θυμήσου να κάνεις ένα like το βίντεο εάν θες και άλλο τέτοιο content στο κανάλι. Να μου κάνεις comment αυτό που σου ζήτησα, όπως επίσης να κάνεις και ένα subscribe ή εγγραφή. Εάν θες να γίνεις μέλος, well, go for it. Τα μέλη βοηθούν πάρα πολύ την παραγωγή βίντεο και πόσο μάλλον τα hexe crafting, τα οποία έρχονται κάθε Παρασκευή στις 2.30 ώρα το μεσημέρι. Σύντομα επίσης θα έρθει και ένα νέο βίντεο League of Legends, το οποίο θα έχουμε giveaway αρκετά σκηνάκια. Τόσο για τον Dark Star Mordekaiser, όπως επίσης και για το Coven LeBlanc. Αυτά. Μέχρι την φορά, τα λέμε. Bye. Αρχικά για να φτάσει μέχρι αυτό το σημείο του βίντεο σημαίνει ότι σου τράβηξε το ενδιαφέρον, σε ευχαρίστησε, σου άρεσε και το είδες όλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θέλεις μπορείς να μοιραστείς αυτό το βίντεο με κάποιον φίλο σου ο οποίος θέλει να μάθει περισσότερα για το Wild Rift και το πώς κυκλοφορεί και πάλι λέγοντας. Όπως επίσης και το link το οποίο θα έχω στην περιγραφή για το προηγούμενο βιντεάκι το οποίο έκανα για το Wild Rift, στο οποίο καλύπτω τις πιο συχνές απορίες που έχει ο κόσμος για το game. Τέλος στην περιγραφή θα αφήσω και άλλα χρήσιμα βιντεάκια που αφορούν το πώς έχω όλα τα skins στο League of Legends και την playlist με όλα τα hexe crafting τα οποία έχω κάνει στο κανάλι. Εάν δεν τα έχεις δει, σου πρότεινα να ξεκινήσεις. Θα δεις εμένα να χάνω τα λεφτά μου σε κουτιά στο League of Legends. Και να κρίνεις αντίστοιχα για εσένα αν είναι worth να επενδύσεις τα αρπή σου σε κουτιά ή σε skin. Α, και πολύ πιθανό στην οθόνη σου να εμφανιστούν διάφορα βίντεο τα οποία σου προτείνει το YouTube. Το ένα είναι το τελευταίο βίντεο το οποίο έχει ανέβει στο κανάλι. Και το άλλο είναι το βίντεο το οποίο πιστεύει το YouTube πως αξίζει εσύ να προσέξεις. Έχω αρκετά βίντεο League of Legends στο κανάλι. Σε προτείνω να τα τσεκάρεις αν είσαι καινούριος. Αλλά και έχουμε και variety gaming, έχουμε διάφορα. Όπως και στο κανάλι μου στο Twitch. Twitch.tv/oldschool.
Αυτά. Μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε.